Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια μέρα μετά τις γαλλικές εκλογές και περίπου μια εβδομάδα πριν την ψήφιση των μέτρων και αντίμετρων της κυβέρνησης εν ώψη της αξιολόγησης και του Eurogroup της 22ης Μαΐου, θα συζητήσουμε για όλα αυτά σήμερα αλλά και για τις επιπτώσεις της διακυβέρνησης αυτής στην Φθιώτιδα με τον βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάμε γαλλικές εκλογές λοιπόν. Η νίκη Μακρόν που περίμεναν όλοι οι ευρωπαϊστές ήρθε, υπήρξε μια ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός όπως λένε όλοι. Τι σημαίνει λοιπόν για την Ελλάδα και την Ευρώπη αυτό το αποτέλεσμα? Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική, μεγάλη νίκη για την Ευρώπη, αυτό που, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία. Ήταν καλύτερο και το αναμενωμένο, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως έρχεται να συμπληρώσει το προηγούμενο αποτέλεσμα, εκλογικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, που δείχνει ότι οι δυνάμεις του ρεαλισμού, οι δυνάμεις της αλήθειας, των μεταρρυθμίσεων, υπερισχύουν έναντι των δυνάμεων του λαϊκισμού, του διχασμού, των δυνάμεων που θέλουν την διάλυση της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα της Ευρώπης. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά, εκφράζονται μέσα από τις αγωνίες της κοινωνίας σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα και θα πρέπει με σοβαρό, συστηματικό, μεθοδικό, ρεαλιστικό και κυρίως διορατικό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς που πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα. Έτσι ώστε τα όποια ωφέλη έγιναν στην Ευρώπη τα τελευταία 60 χρόνια να διευρυνθούν, να επεκταθούν και να γίνουν ορατά στον κάθε πολίτη. Τα ποσοστά όμως των κομμάτων των ακραίων που θέλουν και την έξοδο από την Ευρώπη των χωρών τους δεν είναι ασήμαντα. Το 35% στη Γαλλία και περίπου 20% στην Ολλανδία δεν είναι ασήμαντα ποσοστά, που σημαίνει ότι αυτά, αν η Ευρώπη δεν πείσει τους πολίτες της για καλύτερες μέρες, αυτά θα αυξάνονται. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Προκλήσεις όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας. Προφανώς το πεδίο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με επιπτώσεις στην καθημερινότητα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Η ανεργία είναι μεγάλο θέμα. Το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι τεράστιο θέμα για όλη την Ευρώπη και προφανώς προδήλως για την Ελλάδα. Μια σειρά από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το κόστος διαβίωσης είναι εξαιρετικά σημαντικά. Η διαρροή εγκεφάλων από την Ευρώπη προς άλλες χώρες είναι εξαιρετικά επιζήμια για το μέλλον της. Άρα η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Επίσης, στα μάτια πολλών Ευρωπαίων πολιτών, οι Βρυξέλλες φαντάζονται ως ένας ιδιαίτερα γραφειοκρατικός μηχανισμός, στον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις εν αγνία των πολιτών. Αυτά όλα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και μετά την ολοκλήρωση και των επόμενων εκλογών στη Γερμανία. Και εύχομαι με την επικράτηση της φωνής της λογικής και της αλήθειας αργά ή γρήγορα και στην Ελλάδα έναντι της φωνής του λαϊκισμού να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη πρέπει να εμβαθυνθεί και θα πρέπει και να ενδυναμωθεί. Τα δύο κρίσιμα θέματα συνεπώς είναι εμβάθυνση και ενδυνάμωση. Γιατί το παρομοιάζετε με την Ελλάδα? Δηλαδή η Λεπέν είναι τόσο λαϊκίστρια όσο εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ? Η Λεπέν έχει και άλλα χαρακτηριστικά που προφανώς δεν προσυδειάζουν με τη σημερινή κυβέρνηση εδώ. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του εθνικιστικού απομονωτισμού είναι κυρίως χαρακτηριστικά που εκφράζονταν από τη συγκεκριμένη πολιτικό εκεί και σε κάποιες άλλες χώρες. Ο λαϊκισμός όμως είναι ίδιον της σημερινής κυβέρνησης. Άρα στο ζήτημα του λαϊκισμού επιμένω ότι θα πρέπει και στην Ελλάδα να ιτηθεί. Και αργά ή γρήγορα θα ιτηθεί. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μήνυμα που έρχεται από τη Γαλλία. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπήκαν καν στο δεύτερο γύρο. Ας πούμε ότι ο Μακρόν εκεί είναι κάτι όπως εδώ στην Ελλάδα το ποτάμι. Εκεί όμως έγινε χύμαρος και σάρωσε τα πάντα. Έγινε πρόεδρος ο Μακρόν, χωρίς να προέρχεται από τα δύο μεγάλα κόμματα. Και βέβαια είναι απορία άξιων ποια πολιτική θα ακολουθηθεί, ποια ιδεολογία, ποιου κόμματος. Σωστά, αυτό θα πρέπει να το δούμε εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα όμως μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος εκφράζει ρεαλισμό, για έναν πολιτικό ο οποίος έχει ικανότητες, για έναν πολιτικό ο οποίος πιστεύει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στις μεταρρυθμίσεις. Και έχει περάσει από διάφορα πόστα κυβερνητικά τα τελευταία χρόνια, επί των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί. Το ζήτημα από το οποίο όμως θίξατε, πράγματι πρέπει να απασχολήσει μεγάλα πολιτικά κόμματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει
ότι θα πρέπει τα ίδια τα μεγάλα κόμματα να αναδιοργανωθούν, να επικαιροποιήσουν το λόγο τους, να φέρουν φρέσκες ιδέες, να καλλιεργήσουν ένα όραμα στην κοινωνία. Αλλά προσέξτε, ένα ρεαλιστικό όραμα. Όχι λόγια και πάλι τα οποία δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Ένα όραμα το οποίο να εδράζεται στην λογική και στον ρεαλισμό. Και σε αυτό πιστεύουμε και πάνω σε αυτό αρχίζουμε να χτίζουμε στη Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη. Πέρα από την γενική επιρροή που μπορεί να έχει η νίκη Μακρόν, συγκεκριμένα για το θέμα της χώρας μας, της Ελλάδας, μπορεί να βοηθήσει ο νέος πρόεδρος που είπε ότι θα ταχθεί στο πλευρό μας και θα ενισχύσει την προσπάθειά μας για να βγούμε από την κρίση? Τα τελευταία χρόνια, σίγουρα λεκτικά και πολλές φορές και στην πράξη, η Γαλλία ήταν η σύμμαχος της χώρας. Άρα δεν μπορεί η χώρα να εκφράζει δυσαρέσκεια για την στάση της Γαλλίας, τουλάχιστον λεκτικά και εν μέρει και πρακτικά τα τελευταία χρόνια απέναντι στη χώρα μας. Θέλω να πιστεύω ότι πάνω στις ίδιες ράγες, πάνω στους ίδιους άξονες, θα κινηθεί και ο νέος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα, είναι γεγονός ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί συσχετισμοί, υπάρχουν μπροστά μας γερμανικές εκλογές, υπάρχουν ηλυμένες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ξέρετε, υπάρχει μια συνέχεια στην Ευρώπη. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την Ελλάδα του πώς οι κεντροδεξιοί και οι κεντροαριστεροί αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν πάτε στη Γερμανία, που πρόσφατα ταξίδεψα για δεύτερη φορά, θα διαπιστώσετε ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν διαφορετική προσέγγιση για το ελληνικό θέμα σε σχέση με τους χριστιανοδημοκράτες. Ούτως ή άλλως συγκυβερνούν, αλλά και αν τους συζητήσεις, ουσιαστικά τους ίδιους άξονες ακολουθήσουν. Και ο Σούλτς, όπως είδατε σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, τα ίδια πιστεύει για την Ελλάδα που πιστεύει και η Μέρκελ. Οι διαφοροποιήσεις είναι στο πώς αντιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Άρα, ο κάθε ένας θα κριθεί στην πράξη. Θέλω να πιστεύω ότι και ο Μακρόν θα κινηθεί πάνω στους άξονες που κινήθηκε η Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ευρωπαϊκά θέματα, είναι θέματα τα οποία ήδη υπάρχουν ελλειμμένες αποφάσεις. Δυστυχώς, αποφάσεις που τις έχει αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις δίθεν κόκκινες γραμμές που θα έβαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και τώρα κοιτάμε πώς θα διαφυλάξουμε το βέλτιστο για τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Όπως είπατε, υπάρχουν συμφωνίες ευρωπαϊκές, υπάρχει μια γραμμή που, άσχετα κατά πόσο μας συμπαθεί κάποιος ή θέλει να βοηθήσει, δεν μπορεί να παραβεί και τους κανόνες που υπάρχουν σε σχέση με τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν και δεσμεύσεις. Από την απέναντι πλευρά, αν θέλουμε να τη βάλουμε απέναντι, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε ένας συνεταιρισμός. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει πλευρά, γιατί έχουμε μια διαπραγμάτευση των άλλων που δεν αλλάζει στάση, ακόμα και να αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Άρα μένει να αλλάξει μία από τις σταθερές από τη δική μας μεριά. Τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία από ό,τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση για να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Αφού είναι συγκεκριμένα, συμφωνημένα πράγματα που στην αρχή τους τουλάχιστον, επί της αρχής, τα έχετε κι εσείς ψηφίσει, τα έχετε αποδεχτεί μέχρι το τέλος του προγράμματος, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, σε μία από τις επαναλαμβανόμενες καθημερινά συνεντεύξεις σε όλα τα μέσα. Ωραία, πήγαμε κατευθείαν σε ψητό τώρα. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε τότε από πιο ειδικά θέματα προς πιο γενικά, πιθανόν θα με ρωτήσετε μεταγενέστερα. Είπατε στα πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος. Πότε τελειώνει το τρέχον πρόγραμμα? Τελειώνει το καλοκαίρι του 2018. Τι εμείς είχαμε πει στην ΔΕΘ, άρα με χρονικό ορίζοντα περίπου διετίας? Η κυβέρνηση να αλλάξει το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή, να μειώσει συγκεκριμένους φόρους, 5 συγκεκριμένους φόρους, τον ένφια κατά 30%, το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, το φόρο στο κρασί και μια σειρά από άλλα ζητήματα με ισοδύναμο από το σκέλος των δαπανών. Αυτό είναι εφικτό. Ναι, είναι εφικτό. Γιατί την ιδιοκτησία του εκάστοτε προγράμματος οικονομικής πολιτικής την έχει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Η επιλογή της σημερινής κυβέρνησης είναι η υπερφορολόγηση των πολιτών. Η επιλογή της δικής μας διακυβέρνησης είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών με ταυτόχρονη μείωση δαπανών. Αυτό είναι εφικτό. Και γίνεται ακόμα πιο ρεαλιστικό εάν η χώρα εφαρμόσει διαθεωτικές αλλαγές που η ίδια έχει δεσμευτεί μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής και η οποία κυβέρνηση σημερινή θέλετε από βελτιρία, θέλετε από αδυναμία, θέλετε από ιδεολειψίες, θέλετε από συνδυασμό αυτών, δεν υλοποιεί. Ένα χαρακτηριστικό ποσοτικό μέγεθος θα σας πω. Με βάση την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ, την οποία και έχω στην κατοχή μου και πολύ ευχαρίστως αν θέλετε να την ανατρέξετε, είναι αυτός εδώ ο πίνακας, η χώρα στην υλοποίηση των διαθεωτικών αλλαγών έπεσε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία διετία σε σχέση με την προηγούμενη διετία.
Αν συνεπώς δεν υλοποιεί διαθεωτικές αλλαγές, ώστε να πείσει για την αξιοπιστία της εσωτέως και δανειστές, για να κερδίσει βαθμούς ελευθερίας, να αλλάξει το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ποιες είναι αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, για να καταλάβω εγώ με απλά λόγια. Παράδειγμα, η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από τον Φεβρουάριο του 2016 ότι θα έχει τελειώσει το θέμα της ενεργειακής πολιτικής στη χώρα. Με κομβικό θέμα στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, τη ΔΕΗ. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε και ακόμα συζητάει η κυβέρνηση το ζήτημα της ΔΕΗ. Αφού στο μεταξύ οι ληξιπρόνους οφειλές στη ΔΕΗ έχουν διωγγωθεί υπερβολικά, έχουν φτάσει περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 500 εκατομμύρια από αυτά είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή είναι πολίτες που μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ. Με κόστος συνεπώς για τη χώρα. Χρηματιστηριακή τιμή της ΔΕΗ έχει πέσει κατά 75% σε σχέση με αυτό που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση για την πώληση μονάδων αυτής. Άρα, ένα πεδίο διαθεωτικών αλλαγών είναι η ενεργειακή πολιτική που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει από τον Φεβρουάριο του 2016. Δεύτερο κομμάτι. Με βάση το μνημόνιο, θα έπρεπε τον Μάρτιο του 2016 να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για τη χώρα. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Προσέξτε, κύριε Σιμόπουλε, Μάρτιο του 2016 να είναι νόμος του κράτους. Έχουμε φτάσει Μάιο του 2017 και τώρα ο Πρωθυπουργός συζητάει για κάτι που θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει. Θέλετε να σου πω άλλα πεδία. Η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι διαθεωτικές αλλαγές ό,τι αφορούν την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η χώρα είχε δεσμευτεί να ολοκληρώσει, το επαναλαμβάνω, τον Φεβρουάριο του 2016. Δεν έχουν να κάνουν με δημοσιονομικά μέτρα. Και φυσικά, να προσθέσω και τις αποκρατικοποιήσεις. Σήμερα που μιλάμε, βλέπετε ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια προς κόμματα, βουλευτές, υπουργοί της κυβέρνησης, στο ελληνικό. Σε κρίσιμους τομείς, στους οποίους θα μπορούσε η χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Που είναι κρίσιμη προϋπόθεση για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να αρχίσει να αντιμετωπίζεται με βιώσιμο τρόπο το θέμα της ανεργίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα όπως είναι η εκπεριτροπής απασχόληση ή η μερική απασχόληση. Προφανώς θα υφίστανται και αυτές οι ελαστικές μορφές εργασίας. Αλλά δεν μπορεί το όραμα της χώρας, για να επανέλθω στην κρίσιμη λέξη που μου δείξατε προηγουμένως, να είναι αυτές οι θέσεις απασχόλησης. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτά που θα πρέπει να ψηφιστούν την άλλη εβδομάδα. Τα μέτρα και τα αντίμετρα. Να πάρουμε πρώτα τα μέτρα. Τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά τα μέτρα, να δούμε καταρχήν, και πώς μπορεί να αλλάξει κάτι μέχρι την περίοδο εφαρμογής τους. Ωραία. Δηλαδή, είτε υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, είτε αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει τρόπος, γιατί κάπου διαβλέπω μια ελπίδα ότι τα ψηφίζουμε μεν, αλλά θα τα πάμε τόσο καλά στο ενδιάμεσο, που θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να τα αλλάξουμε. Ωραία, λοιπόν. Ή να μην τα εφαρμόσουμε. Και υπάρχει και η δικλίδα βέβαια της κυβέρνησης ότι αν δεν μας δώσουν χρέος, δεν τα εφαρμόζουμε, έτσι. Θα πάρουμε ένα-ένα. Πολύ σωστά το είπατε. Ένα-ένα. Θα προσπαθήσω να είμαι πλήρης στις απαντήσεις μου. Εάν κάπου εκτιμάτε ότι δεν σας έχω καλύψει, παρακαλώ να επανέλθετε. Πρώτον, ποια μέτρα συζητάμε σήμερα? Αυτά που πριν ένα χρόνο σε αντίστοιχη εκπομπή, κύριε Σιμόπουλε, δεν τα είχαμε συζητήσει καθόλου, γιατί δεν υπήρχαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπήρχε πουθενά η μείωση στο φορολόγιο του πριν ένα χρόνο? Υπήρχε πουθενά η μείωση των συντάξεων? Μαζί είχα την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω μαζί σας σε αντίστοιχη εκπομπή και ποτέ δεν είχαν τεθεί αυτά τα θέματα. Αυτά ετέθησαν για πρώτη φορά πότε? Τον Δεκέμβριο του 2016. Τότε οι εταίροι και δανειστές, εξαιτίας κατά τη δική μας εκτίμηση της ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας σημερινής κυβέρνησης, έβαλαν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα οι δανειστές στην ελληνική κυβέρνηση. Δεκέμβριο του 2016. Πριν ένα χρόνο αυτά δεν υπήρχαν στο τραπέζι. Πέρασε ο Δεκέμβριος του 2016. Φτάσαμε στο 2017. Δεν θα κάνω πολλές αναφορές. Τρεις συγκεκριμένες αναφορές θα κάνω, γιατί είναι κρίσιμο θέμα η αξιοπιστία του πολιτικού απέναντι στην κοινωνία. Πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, Εφημερίδα των Συντακτών, 25 Ιανουαρίου του 2017. Προσέξτε, όχι τότε που υπήρχαν αυταπάτες, κατά τον ίδιο. 25 Ιανουαρίου του 2017. Έλεγε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πιστεύει κανένας ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ για επιπλέον μέτρα ύψους 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ?
επαναλαμβάνω, 25 Ιανουαρίου του 2017. Τρεις μήνες μετά, αυτή τη δήθεν κόκκινη γραμμή, ο κ. Τσίπρας θα τη φέρει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα. Πιστεύει κανένας ότι πρέπει να δεχθούμε να τα νομοθετήσουμε και μάλιστα από τώρα για το 2019? Αυτή την δεύτερη κόκκινη γραμμή ο κύριος Τσίπρας την φέρνει την άλλη εβδομάδα στη Βουλή για ψήφιση. Πιστεύει κανένας ότι πρέπει να νομοθετήσουμε μείωση αφορολόγητου? Την τρίτη κόκκινη γραμμή του ο κύριος Τσίπρας την φέρνει στη Βουλή για ψήφιση την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύει κανένας ότι πρέπει να νομοθετήσουμε νέες περικοπές συντάξεων? Την τέταρτη κόκκινη γραμμή του την φέρνει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα για ψήφιση. Συνεπώς, τέσσερις κόκκινες γραμμές είχε, καμία δεν υφίσταται σήμερα. Κατέληγε μάλιστα, έχουμε σαφή θέση. Δεν πρέπει να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε. Άρα, τι συζητάμε την άλλη εβδομάδα? Συζητάμε όλα αυτά που δεν υπήρχαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν ένα χρόνο, που ετέθησαν το Δεκέμβριο του 2016, που η κυβέρνηση το 2017 φέτος έλεγε ότι δεν θα τα κάνει, που οι συνάδελφοί μου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΜΟ έλεγαν ότι αυτά δεν τα συζητάμε καν και που την άλλη εβδομάδα θα κληθούν να τα ψηφίσουν. Όλα αυτά που ήταν κόκκινες γραμμές πριν από δύο μήνες. Αλλά... Άρα τι συνιστούν αυτά? Συνιστούν το τέταρτο μνημόνιο. Και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση. Γιατί λέμε εμείς τέταρτο μνημόνιο? Πότε λέει η κυρία Σιμόπουλε το τρίτο μνημόνιο? Το καλοκαίρι του 2018. Η κυβέρνηση ψηφίζει τώρα δημοσιονομικούς στόχους για μετά το 2018 και μέτρα για μετά το 2018. Άρα ουσιαστικά ψηφίζει το τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Το συνολικό ύψος των μέτρων αυτής της κυβέρνησης είναι 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παίρνει η κυβέρνηση το 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και φέρνει το δεύτερο μνημόνιο σε δύο χρόνια διακυβέρνησής της. Δύο μνημόνια σε δύο χρόνια. 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα και μάλιστα τα χειρότερα μέτρα για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Και αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως να σας φέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Πριν πάμε στα παραδείγματα, αν υποθέσουμε ότι υπέγραφε αυτή τη συμφωνία όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση, το Φεβρουάριο του 2016, ήτανε, τι θα γλιτώναμε? Τα δημοσιονομικά μέτρα. Να σας πω γιατί. Αυτά για το 19-20. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν στο τρίτο μνημόνιο. Πουθενά δεν γράφονται στο τρίτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο τρίτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση, σας θυμίζω ότι έλεγε πάντα ότι μένει σταθερή στις δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου. Ας μου φέρει κάποιος συνάδελφός μου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση από το τρίτο μνημόνιο που να αναφέρεται σε μέτρα μετά το 2018. Τι έγινε όμως από το Φεβρουάριο του 2016, όταν η κυβέρνηση αργεί, συσσωρεύει κόστος και στην πραγματική οικονομία, βουλιάζει την οικονομία σε ύφεση, αδυνατεί να πετύχει τους στόχους για την ανάπτυξη οικονομίας και δεν υλοποιεί το βασικότερο, διαθεωτικές αλλαγές? Κάποιες από αυτές αναδείξαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε, τότε αυτομάτως ενισχύεται η αμφισβήτηση στο εξωτερικό και προστίθονται μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνης και οι εταίροι και οι δανειστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μερίδιο ευθύνης στους εταίρους, οι οποίοι μεταξύ τους έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα, παράδειγμα, της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες στους Ευρωπαίους εταίρους που αποδέχθηκαν την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης για την υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος αυξάνει υπερβολικά τις ασφαλιστικές φορές, αλλά η κύρια βασική ευθύνη ανήκει στη σημερινή κυβέρνηση που εξαιτίας της αβελτηρίας και της κολυσιεργίας της φόρτωσε τους Έλληνες πολίτες, την ελληνική κοινωνία, με πρόσθετα μέτρα. Και κυρίως, το επαναλαμβάνω, αυτά τα κοινωνικά στρώματα που δήθεν κόπτεται περισσότερο, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Πριν πάμε σε παραδείγματα που θα καταλάβουμε τι σημαίνει μείωση των συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε δύο υποερωτήματα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή, δεν θα τα εφαρμόσουμε αν δεν μας δώσουν κάτι για το χρέος. Και το δεύτερο που σας είπα, αν μπορεί να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες μέχρι την εφαρμογή, ώστε να μην χρειαστεί η εφαρμογή τους. Αν υπάρχει κάποια τέτοια συνταγή, δηλαδή, εσωτερικής κατανάλωσης. Να προσθέσω και κάτι ακόμα, δεν έχω απαντήσει και στο θέμα των αντιμέτρων ακόμα. Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί αν χωριστούν έχει πολύ σημασία η στάση της αντιπολίτευσης. Αυτό που λέμε και στον τίτλο. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πράγματι, τουλάχιστον λεκτικά, ότι θα πρέπει να πάρει κάτι για το χρέος. Τι είναι αυτό όμως που πρέπει να πάρει ή μπορεί να πάρει για το χρέος? Γιατί επαναλαμβάνω ότι έχει προσυπογράψει ευρωπαϊκές αποφάσεις. Τι λέει η ευρωπαϊκή απόφαση πίσω από την οποία καλύπτονται όλοι οι εταίροι και δανειστές? Ότι τα αναγκαία, όποια μέτρα
για τη βιωσιμότητα του χρέους θα ληφθούν μετά το 2018, πρώτον. Δεύτερον, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα μέχρι τότε εφαρμόζει πλήρως το μνημόνιο. Τρίτον, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τα μέτρα για μετά το 2018. Και τέταρτον, πολύ βασικό, υπό την προϋπόθεση ότι τότε θα κριθεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν τα μέτρα που θα έχουν αποφασιστεί για το χρέος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ίδια η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί να πετάξει το τενεκεδάκι του χρέους, της υλοποίησης των μέτρων, πιο κάτω. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι σήμερα να καθοριστούν τα αναγκαία μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Θα θέλαμε να υλοποιηθούν και σήμερα, αλλά έστω ότι αυτά υλοποιούνται μετά το 2018, τουλάχιστον να καθοριστούν σήμερα και να συνοδευτούν, να συνδυαστούν με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών, πέρα από αυτά που σας ανέφερα, κύριε Σιμόπουλη, και έχουν να κάνουν με τα ισοδύναμα με το σκέλος των δαπανών. Υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας για να αλλάξει το πρόγραμμα? Το δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε. Ναι, κύριε Σιμόπουλε, υπάρχουν, τους έχω βιώσει αυτούς και νομίζω ότι στο βαθμό που μπορέσαμε, υλοποιήσαμε ορισμένους από αυτούς. Εξηγούμε. Πρώτον, το επαναλαμβάνω. Την ιδιοκτησία της πολιτικής την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε να υπερφορολογήσει την ανοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η δική μας κυβέρνηση θα επιλέξει να μειώσει φορολογικούς συντελεστές και να φέρει ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών. Δεύτερον, μπορώ να σας δείξω, επειδή το έχω στο αρχείο από το 2012, δύο στοιχεία. Το 2012 ψηφίστηκαν μέτρα με το δεύτερο μνημόνιο. Υλοποιήθηκαν όλα τα μέτρα? Όχι, κύριε Σιμόπουλε. Αυτή είναι η σελίδα που μου έχει παραδώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τα μέτρα τα οποία είχαμε δεσμευτεί, είχαμε ψηφίσει στη Βουλή δεύτερο μνημόνιο και ποτέ δεν υλοποιήσαμε. Να σας θυμίσω ενδεικτικά ένα, το οποίο ξέρω ότι σας έκαιγε πάρα πολύ ως ατομικό επίπεδο σαν επιχείρηση. Είχαμε βάλει έκτακτη εισφορά στους τζίρους των επιχειρήσεων. Αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ψηφισμένο μέτρο που δεν υλοποιήθηκε. Γιατί λόγω της ενίσχυσης σταδιακά της αξιοπιστίας της χώρας και της επίτευξης των στόχων, μπορέσαμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους χωρίς να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Και με την άδεια της Τρόικας, ας πούμε. Με την ανοχή. Με την ανοχή της Τρόικα. Πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Το 2014 η τότε κυβέρνηση μείωσε μια σειρά φόρων, από φόρους. Στο δεύτερο μνημόνιο, θυμάστε πουθενά εσείς να έλεγε για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που την έζησε το κάθε μαγαζί στη Λαμία ή στον νομό Φτιώτιδας? Θυμάστε πουθενά να έλεγε τότε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, που την βίωσε το κάθε νοικοκυριό στον νομό Φτιώτιδας, ειδικά αυτούς που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη? Θυμάστε πουθενά να έλεγε τότε για μείωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την κάναμε? Αυτά τότε, πράγματι, γραπτός, οι εταίροι και οι δανειστές δεν ήταν θετικοί, ανέχθηκαν όμως στις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης, διότι επιτυγχάναμε τους στόχους. Άρα, τόσο το 2012 ψηφίσαμε μέτρα που δεν υλοποιήσαμε, όσο και το 2014 υλοποιήσαμε μέτρα που δεν ήταν μέσα στο μνημόνιο, θετικά για την κοινωνία, δείχνουν αυτά τα παραδείγματα ότι υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας, αρκεί να είσαι αξιόπιστος στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές. Και κάτι ακόμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα εάν έρθει μια μεταρρυθμιστική, σοβαρή κυβέρνηση να υλοποιήσει διαθεωρητικές αλλαγές, να υλοποιήσει αποκρατικοποιήσεις, να φέρει την αξιολόγηση στο δημόσιο, να λειτουργήσει καλύτερα το ελληνικό δημόσιο και να φέρει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Να επενδύσει στον ιδιωτικό τομέα, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης εκεί. Εάν συνεπώς μια κυβέρνηση μπορέσει να φέρει βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέσα από την υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών, τότε αυτομάτως επιτυγχάνει όλους τους στόχους καλύτερα. Η σημερινή κυβέρνηση αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Η δική μας κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να το κάνει. Και κάτι ακόμα, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Όταν λέω να έρθουν βιώσιμοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, γιατί δίνω μεγάλη σημασία και γιατί πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Πρώτα απ' όλα γιατί η σημερινή κυβέρνηση τούμπαρε τη χώρα ξανά στην ύφεση. Ξέρετε ότι το 2014 για πρώτη φορά είχαμε ένα μικρό θετικό πρόσημο. Δεν είναι στοιχείο ή ένδειξη πανηγυρισμού, αλλά είναι ένα στοιχείο σταθεροποίησης κατάστασης στην οικονομία. Η οικονομία γύρισε σε ύφεση το 2015,
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρέμεινε σε ύφεση το 16 και όπως δείχνουν όλοι οι δείκτες, δυστυχώς θα υπολοιπόμαστε πολύ των στόχων το 2017. Όλοι συμφωνούν ότι οι όποιοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, εάν επιτευχθούν, θα είναι πολύ χαμηλότεροι από τους στόχους. Άρα αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει πλούτο, δεν μπορεί να φέρει ανάπτυξη, γιατί δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν πιστεύει στις διαθεωρητικές αλλαγές. Γιατί είναι κρίσιμο να αυξηθεί το ΑΕΠ? Πρώτα απ' όλα γιατί, αν αυξηθεί το ΑΕΠ, έχεις περισσότερα έσοδα ως κράτος. Θέλω να σας πω, κύριε Σιμόπουλε, ένα στοιχείο, ποσοτικό στοιχείο. Με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σήμερα, σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, η χώρα θα χάσει μέχρι το 2018 27 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτου. Το ΑΕΠ δηλαδή της χώρας το 2018 φέτος εκτιμάται ότι θα είναι 27 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερο από ό,τι εκτιμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 πάλι για το 2018. Τι σημαίνει 27 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτου λιγότερα? Τα μισά από αυτά θα ήταν φορολογικά έσοδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα επιτυγχάναμε τους υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, όχι με μετραλλιτότητας, αλλά με την ανάπτυξη. Άρα η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη θα ενίσχυε τα έσοδα και όχι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή η αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πολιτών. Δεύτερον, αύξηση του ΑΕΠ τι σημαίνει? Αύξηση των επενδύσεων. Αύξηση των επενδύσεων τι σημαίνει? Νέες θέσεις απασχόλησης. Νέες θέσεις απασχόλησης τι σημαίνει? Καλύτερη αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων. Άρα, περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, συνεπώς καμία ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις συντάξεων. Βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και τρίτον, αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του χρέους. Γιατί ξέρετε ότι και στο παρελθόν έγιναν παρεμβάσεις για το χρέος. Σήμερα που μιλάμε, με βάση τον προϋπολογισμό της αριστερής κυβέρνησης, η χώρα πληρώνει τόκους το 40% αυτό που πληρώνει το 2011. Γιατί βελτιώθηκε το προφίλ του χρέους. Πέσαν τα επιτόκια, η λιτότητα των ομολόγων πήγε πιο πίσω, υπήρξε περίοδος χάριτος, όπως σας έχω πει και σε άλλη εκπομπή στο παρελθόν, έγινε για το κράτος απέναντι στους δανειστές ό,τι επιδιώκει ο κάθε πολίτης απέναντι σε μια τράπεζα, όταν χρωστάει. Χρωστά θέλει κούρεμα, θέλει περίοδο χάριτος, θέλει χαμηλότερα επιτόκια, θέλει να σμπρώξει προς τα πίσω τις δόσεις που πρέπει να πληρώσει. Αυτό έγινε στη χώρα. Παρά τα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας. Γιατί ο παρανομαστής έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ποιος είναι ο παρανομαστής? Το ΑΕΠ. Άρα είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τον πλούτο της χώρας. Συνεπώς, σας έφερα το πρόταγμα της δικής μας διακυβέρνησης, τι διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε, αλλά το βασικότερο, ότι το έχουμε ξανακάνει. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε και για τα μέτρα και για τα αντίμετρα αναλυτικότερα. The Shopping Destination. Με τόσες διακρίσεις είναι φυσικό να κατακτήσεις και τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Peugeot 3008, αυτοκίνητο της χρονιάς. Αποκτήστε το Peugeot της επιλογής σας με το πρόγραμμα Only Fuel. Εδώ για σας εξελισσόμαστε, καινοτομούμε, γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, προσφέροντάς σας αξιόπιστες λύσεις για κάθε μοναδική σας ανάγκη. Όλες οι νέες τεχνολογίες και η μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών ειδών με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους. Κοντά σας πριν και μετά την αγορά. Απολαύστε μοναδικά γλυκά του κουταλιού ΑΣΑΧ. Κιδόνι, πορτοκάλι, νεράτζι και μήλο. Φτιαγμένα από σπιτικές, παραδοσιακές συνταγές ξεχωρίζουν για τη γεύση, το άρωμα και την ποιότητα των υλικών. Με ολόφρεσκα και αγνά προϊόντα από το λιλάντιο πεδίο της Εύβοιας. Γλυκά του κουταλιού ΑΣΑΧ. Σας ταξιδεύουν στο χρόνο. Στο China Tina θα βρεις τόσα πολλά προϊόντα σε τόσο χαμηλές τιμές. Από παιχνίδια και είδη δώρων μέχρι λευκά είδη και βαλίτσες. Από ρούχα μέχρι ηλεκτρικά είδη. Από είδη ψαρέματος μέχρι εσώρουχα. China Tina. Ποιότητα και φθήνια. Παπαποστόλου 4, Λαμία. Αγροτικός συνεταιρισμός Εχμαίας. Ο συνεταιρισμός που χτίζει το μέλλον για τον αγρότη. Με οδηγό τη μεγαλύτερη και μακρόχρονη εμπειρία, είμαστε δίπλα σας για τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.
Εθνικό Συνεταιρισμό Εχμαία. Και φέτο, αυτόνομο και κυρίαρχο προσφέρει τι χαμηλότερε τιμέ. Δηλώσει ώστε μόνο στον Εχμαία, τον συνεταιρισμό που μα νοιάζεται. Για το τραπέζι μα, επιλέγω εγγυημένα προϊόντα Μίχα. Φρέσκα κρέατα, αλαντικά, κατεψυγμένα θαλασσινά και λαχανικά, φρεσκοκομμένο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεται η οικογένειά μα. Μίχα. Ποιότητα με υπογραφή. Ο πιο γευστικός προορισμός, καφεκοπτίο Σουλιώτη. Αρωματικά χαρμάνια, φρεσκοκαβουρδισμένη κόκκι, λαχταριστή ξηρή καρπή. Γλυκές ιδέες, καφεκοπτίο Σουλιώτη. Κάθε ώρα της μέρας θα βρεις αυτό το κάτι που θα δώσει άλλη γεύση στις στιγμές σου. Ναι, τι είναι το TV Star? Καθημερινότητα, καλή καθημερινότητα. Το κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να πληροφορηθεί για τα γεγονότα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Το καλό είναι ότι όσοι γράφουν, υπογράφουν, είναι το όνομά τους από κάτω. Αυτό σημαίνει ότι όποια είδηση ανεβαίνει, έχει διασταυρωθεί, έχει εξακριβωθεί, ακόμη και πληροφορίες να είναι, φροντίζουμε αυτές οι πληροφορίες να είναι επιβεβαιωμένες, να τις έχουμε πάρει από ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για το ρεπορτάζ. Μπορεί κάποια είδηση να καθυστερήσει να ανέβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την έχουμε αγνοήσει, απλώς σε εκείνο το διάστημα προσπαθούμε να διασταυρώσουμε όλες τις πληροφορίες για να ανέβει όπως πρέπει, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να προβάλλουμε τη δουλειά μας, αφού όπως σου είπα είναι το όνομά μας από κάτω. Ορίστε η αίτηση. Τα δικαιολογητικά σας. Δικαιολογητικά. Καλά, δικαιολογητικά δεν έχεις. Δικαιολογία έχεις. Σταμάτα εσύ. Πάρε στο 11888 για να μάθεις τα δικαιολογητικά για ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλία ροϊκά και για άλλα πιστοποιητικά. 11888, σούπερ αριθμός! Μια καινούργια μέρα ξεκινάει. Και ξεκινάει με όρεξη. Όρεξη για οικογενειακές στιγμές, για όμορφες βραδιές με φίλους, όρεξη για ζωή. Γι' αυτό το σπίτι θέλει Άβα. Τα γεμιστά Παπαδοπούλου, μάλλον τα γνωρίζετε όλοι. Δοκιμάστε τώρα και τα γεμιστά με ψωμί Παπαδοπούλου. Αρχαία σπορά Παπαδοπούλου με δίκο κουσιτάρι. Ένα ψωμί υψηλής διατροφικής αξίας, κομμένο σε πλούσιες φέτες που συνοδεύει ιδανικά το φαγητό σας. Παπαδοπούλου, μύρισε ψωμί. Τα συναισθήματα γίνονται πιο δυνατά όταν ερχόμαστε κοντά. Νιώσε τη σιγουριά με τον Oxyma TriCare. Απορροφά την υγρασία ενώ επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει. Είναι ωραίο να νιώθω ότι μπαίνω σπίτι μου. Εδώ βρίσκω την ηρεμία μου και όλα όσα χρειάζομαι. Στο Γαλαξία. Γαλαξία στραγγιστό γιαούρτι 2x200 γραμμάρια 1,19 και 1 κιλό 2,39. Φέτα δοδόνη 6,82. Τυρί Μίλνερ 6,73. Ζυμαρικά μίσκο μείον 30%. Μέλι φιόρα 3,99. Δημητριακά Kellogg Special K μείον 50%. Προϊόντα Johnson's Baby μείον 50%. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Συζητάμε με τον τομεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή θεότητας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Για τα μέτρα και για τα αντίμετρα. Είπατε πριν για αυτό το φαύλο κύκλο με την απασχόληση, τη σχέση εργαζομένων, συνταξιούχων. Ακόμα και δεν σταματάγαμε εδώ τον κατήφορο. Πόσα χρόνια χρειάζεται για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, δηλαδή να είναι ο σωστός αριθμός, συσχετισμός εργαζομένων, συνταξιούχων, να είναι βιώσιμα τα ασφαλιστικά ταμεία και να αρχίσουν κάποτε να αυξάνονται οι συντάξεις, όχι να συνεχώς να μειώνονται. Έχετε υπολογίσει? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι εύκολο. Πόσες γενιές θα χαθούν? Εντάξει, εγώ δεν θα μιλούσα για γενιές, ούτε η προσδοκία η δική μου και εκτιμώ και του κάθε πολιτικού είναι να χαθούν γενιές. Εκτιμώ με όλο το σεβασμό που τρέφω και στους συναδέλφους άλλων πολιτικών κομμάτων ότι όλοι θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Το θέμα είναι αυτό το κάνεις με ρεαλισμό ή όχι, αν το κάνεις με ορθολογισμό ή όχι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού, όπως αν θέλετε και η βιωσιμότητα
του χρέους εξαρτάται κάθε φορά από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Θίξαμε ορισμένους που αφορούν τις περικοπές των συντάξεων ή την απασχόληση. Εγώ μπορώ να σας βάλω και άλλες παραμέτρους που είναι δύσκολες παράμετροι και δεν ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, ισχύουν για όλη την Ευρώπη. Υπογεννητικότητα. Η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής. Θετικό αυτό. Ναι. Αρνητικό το πρώτο, θετικό το δεύτερο. Αυτά δεν μπορεί μια σοβαρή πολιτεία να μην τα λαμβάνει υπόψη και να μην τα επικαιροποιεί κάθε πενταετία. Τα ασφαλιστικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων. Υπογεννητικότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, το επαναλαμβάνω, θετικό αυτό, η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής. Που σημαίνει ότι όταν κάποιος βγει στη σύνταξή του σε μια συγκεκριμένη ηλικία, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώνει ουσιαστικά μέσα από τις ασφαλιστικές φορές ένα κομμάτι των συντάξεων για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θετική εξέλιξη αυτή ως προς το προσδόκιμο ζωής, αλλά επιβαρυντική για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Δεύτερο πρόβλημα που έγινε στην Ελλάδα ήταν ότι εξαιτίας των συνταξιοδοτικών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων κυρίως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι δημοσίων υπαλλήλων νωρίτερα ή στην ώρα του, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά επιβαρύθηκαν πάρα πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία. Τρίτον, έγιναν σημαντικές περικοπές συντάξεων όλα αυτά τα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τέταρτον, μειώθηκε πάρα πολύ ο πλούτος της χώρας, με αποτέλεσμα υπάρχει υψηλή ανεργία, κυρίως μακροχρόνια ανεργία, ιδιαίτερα των νέων παιδιών στην Ελλάδα. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Αυτά αντιμετωπίζονται, κατά την άποψή μου, πρώτα απ' όλα με την επιστροφή της χώρας σε ανάπτυξη. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης που σταδιακά θα σταθεροποιεί την οικονομία. Αυτό είναι γνωστή μέθοδος, οικονομική μέθοδος. Η βασική. Το δεύτερο στοιχείο είναι να φέρεις επενδύσεις στην Ελλάδα που να δημιουργήσουν και αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Το τρίτο ζήτημα είναι, κατά την άποψή μου, να μην υπάρξει περαιτέρω περικοπή των συντάξεων. Αυτό θα δημιουργήσει μια σταθεροποίηση στην κατάσταση της οικονομίας. Αλλά, το επαναλαμβάνω, το κρίσιμο στοιχείο για εμένα, και αυτός είναι ο βασικός όρος και, αν θέλετε, το πρόταγμα της δικής μου πολιτικής και οικονομικής φιλοσοφίας, δεν είναι αν θα αυξήσουμε ή θα μειώσουμε τις συντάξεις. Το κρίσιμο θέμα είναι, προφανώς, να σταθεροποιηθούν οι συντάξεις, αλλά να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Εμένα από εδώ, από αυτή την θέση, κύριε Σημόπουλε, δεν θα ακούσετε ότι η Νέα Δημοκρατία καλλιεργεί την προσδοκία να αυξηθούν οι συντάξεις. Σας επαναλαμβάνω. Θα αρκούσε στους συνταξιούχους να πείτε ότι δεν θα μειωθούν άλλο. Ωραία, αυτό θα σας πω τώρα. Η κυβέρνηση σημερινή έταξε 13η σύνταξη, κόβει σίγουρα την 12η σύνταξη και με τη μείωση του αφορολόγητου του κόβει και την 11η σύνταξη. Θα σας φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα σε λίγο. Άρα, η κυβέρνηση που έταζε 13η σύνταξη κόβει δύο συντάξεις. Εγώ δεν θα σας υποσχεθώ ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις άμεσα. Σας υπόσχομαι όμως ότι το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε είναι να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη του κάθε συνταξιούχου άμεσα. Τι σημαίνει αυτό? Προτιμώ να μειώσω τον φόρο που πληρώνει ο συνταξιούχος άμεσα, που θα δώσει το κίνητρο σε μια επιχείρηση να επενδύσει, άρα ουσιαστικά να δημιουργήσει μια θέση απασχόλησης για το παιδί του ή για το εγγόνι του. Οπότε έτσι θα συνεχίσει ο συνταξιούχος να ενισχύει προφανώς το νεαρότερο μέλος της οικογένειας με ένα χαρτζιλίκι και όχι ουσιαστικά να τον συντηρεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ο συνταξιούχος ουσιαστικά, με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και κατά την δική μου εκτίμηση ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, ουσιαστικά συντηρεί το νέο παιδί στο σπίτι. Κριτήριο όμως είναι πώς είναι. Και αυτό είναι το πρόταγμα που ακολουθήσαμε το 2014 και που θέλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Είναι να βελτιώσουμε τα χρήματα που περισσεύουν στην τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη, άρα και του συνταξιούχου. Πώς? Με μείωση φόρων και όχι με αύξηση δαπανών. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει προσδοκία στην κοινωνία ότι άμεσα θα γίνουν όλα. Άρα, τι λέμε? Παράδειγμα, να μειωθεί ο ένφια κατά 30%. Θα δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό, γιατί προφανώς θα πρέπει η μείωση να είναι πιο μεγάλη, πιο σημαντική, σε αυτούς που έχουν υποστεί τις περισσότερες περικοπές. Αυτή η μείωση του ένφια προφανώς θα ακουμπήσει
την τσέπη και του κάθε συνταξιούχου. Για να το πάμε το ζήτημα στους συνταξιούχους που θίξατε εσείς. Δεύτερον, μειώνοντας το φόρο στις επιχειρήσεις, δίνω το κίνητο στην επιχείρηση να μην, καταρχήν να μην βάλει λουκέτο και δεύτερον, σταδιακά να αρχίζει να κάνει και προσλήψεις. Κάνοντας πρόσληψη, υπάρχει σημαντικότερη πιθανότητα το νέο το παιδί που αυτή τη στιγμή συντηρείται από τον συνταξιούχο να βρει μια θέση απασχόλησης. Άρα ουσιαστικά να μπορέσει να τα βγάζει πέρα στη ζωή του μόνος του, να μην φεύγει στο εξωτερικό, να μην μένει μακροχρόνια άνεργο στο σπίτι και να συμβάλλει και στο οικογενειακό εισόδημα. Άρα ουσιαστικά ο συνταξιούχος να ενισχύει την οικογένεια, να ενισχύει τα νεότερα μέλη όπως γίνονταν επί χρόνια με ένα χαρτζιλίκι, με ένα δώρο. Συνεπώς, συμπερασματικά, δεσμεύομαι ότι πρώτος στόχος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως κάναμε και το 2014, ξεκινήσαμε να κάνουμε για να είμαστε ειλικρινείς, είναι να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Δηλαδή, αυτά που περισσεύουν στην τσέπη του κάθε πολίτη μέσα από τη μείωση των φόρων. Γιατί αν μειωθούν οι φόροι, θα βγουν από την τσέπη λιγότερα λεφτά, άρα θα περισσέψουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη του πολίτη. Εγώ να υποσχεθώ, αύξηση μισθών και συντάξεων σήμερα αποκλείεται. Άνω το ίδιο εδώ. Αντίστοιχο με αυτό που λέτε εσείς για τον συνταξιούχο, λέει η κυβέρνηση με ένα από τα αντίμετρα. Θα μειώσω, μάλλον θα καταργήσω τη συμμετοχή των συνταξιούχων και όλων που έχουν μέχρι 700 ευρώ εισόδημα στα φάρμακα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συνταξιούχος που να μην χρειάζεται έστω και ένα φάρμακο? Χρειάζεται. Άρα του αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Και όποιος έχει από 700 έως 1200, στο 50% θα συμμετέχει από ό,τι τώρα στα φάρμακα. Αυτό δεν είναι ένα αντίμετρο που θα έπρεπε και εσείς να το ψηφίσετε? Μα πρέπει να εφαρμοστεί. Για να εφαρμοστεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα. Και αφού εφαρμοστούν τα μέτρα θα πρέπει να πιάνεις και τους στόχους. Άρα, γιατί το βάζετε, τόσο ρωτάτε. Καταρχήν, δεν θα έρθουν χωριστά. Μέτρα και αντίμετρα. Άμα έρθουν χωριστά μέτρα και αντίμετρα, να μην ψηφίσετε τα μέτρα και να περιμένετε να εφαρμόσετε εσείς αυτά που εκτιμάτε, αλλά τα αντίμετρα δεν καταλαβαίνω τη λογική να μην τα ψηφίσετε ακόμα και αν είναι ψίχουλα. Ψίχουλα να είναι. Γιατί? Ωραία. Εκδικητικά, από τη στιγμή που προτείνετε κι εσείς στην κυβέρνηση, πάρε αυτά τα μέτρα και τα ψηφίσω. Δηλαδή τα δικά σας μέτρα. Τα αντίμετρα τα δικά σας, πούμε, είναι καλύτερα από ότι του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού και τα δύο θα έχουν ένα όφελος. Μπορεί τα δικά σας να έχουν 10 ευρώ όφελος και του ΣΥΡΙΖΑ 2 ευρώ. Δεν έχει σημασία. Όφελος είναι και αυτό. Γιατί δείχνετε αυτή την. Δεν δείχνετε μια μεγαλοψυχία, μια γενναιοδορία απέναντι στην κυβέρνηση και να πείτε τα ψηφίζουμε, μπράβο αυτά, αλλά δεν αρκούν. Κάντε και την πολιτική σας. Βοηθήστε όμως και τον απλό πολίτη. Το θέμα δεν είναι να βοηθήσει ή να μην βοηθήσει, που προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη και ειδικά αυτόν που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Το θέμα είναι αν τον κοροϊδεύουμε ή όχι. Η κυβέρνηση τον κοροϊδεύει. Εξηγούμε. Αναπτύξατε δύο κεφάλαια. Αντίμετρα και τη δική μας πρόταση, είτε αφορά τη μείωση φορολογικών συντελεστών, είτε αφορά, εικάζω ότι αυτό υπενιχθήκατε, τη διανομή μερίσματος από την υπεραπόδοση του 2016. Δύο διαφορετικά κεφάλαια, πολύ σημαντικά, θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Πρώτα απ' όλα, η δική μας πρόταση δεν στηρίζεται σε προϋποθέσεις εάν επιτευχθούν οι στόχοι και αν εφαρμοστούν τα μέτρα. Ερχόμαστε και λέμε στην κυβέρνηση. Μείωσε φόρους με ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών. Μείωσε τον ένφια με ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών. Όχι αν επιτευχθούν οι στόχοι, σήμερα. Στο υπάρχον πρόγραμμα. Κάνε πρόταση και πες ότι εγώ θα μειώσω από εκεί τις δαπάνες, θα κρατήσω την αναλογία νέων προσλήψεων στο δημόσιο προς αποχωρήσεις το 1:5. Θα μειώσω την σπατάλη που υπάρχει σε φορείς του δημοσίου και βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού κατά 300 εκατομμύρια. Θα μειώσω τις λειτουργικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια. Σας μιλάω για θέματα που είχαμε πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, αν τα συμμαζέψει, μπορεί να πει σήμερα ότι εγώ έρχομαι και παίρνω αυτά τα μέτρα σε περικοπή των δαπανών και ταυτόχρονα μειώνω αυτόν τον φόρο. Χωρίς την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου. Πάμε τώρα στο τι δεσμεύεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει, ναι, σίγουρα θα μειώσω το αφορολόγητο. Και σίγουρα θα μειώσω τις συντάξεις. Από πότε? Από το 2019 και το 2020. Θα δούμε αν θα είναι 2020. Μπορεί και αυτά τα μέτρα να έρθουν το 19, όπως λέει, όπως εκτιμώ ότι θα λένε τα κείμενα. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι είναι 19 και 20. Αυτά τα μέτρα, κύριε Σημόπουλε, θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως. Θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως τα μέτρα για περικοπή του αφορολόγητου και των συντάξεων. Αν η χώρα πιάνει τότε και όχι μόνο το 19, και το 19 και το 20 και το 21,
κατά μόνιμο τρόπο, όπως λένε τα κείμενα που έχουν διαρρεύσει, 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, πώς αντιμετωπίζει θα δώσει, κύριε Σιμόπουλε? Αν πιάνει 3,5% θα έχει φάει μόνο όλα τα κακά μέτρα. Πώς αντιμετωπίζει θα δώσει? Μηδέν. Μηδέν. Αν η χώρα δηλαδή το 2019 με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, μείωση του αφορολόγητου και μείωση των συντάξεων, πιάνει 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, που είναι ένας στόχος που ο Πρωθυπουργός έλεγε πριν 3 μήνες, ότι δεν πιάνεται, ότι στραγγαλίζει την οικονομία, τότε θα δώσει 0 αντίμετρα. Ας πούμε ότι η χώρα πιάνει 4% πρωτογενές πλεώνασμα. Θα έρθει να δώσει 0,5% αντίμετρα για να ρίξει στο 3,5. Θα έχει πάρει 2% εντός αγωγικών κακά μέτρα για να δώσει 0,5. Πότε συνεπώς θα δώσει όλα αυτά τα αντίμετρα που ένα στοιχείο μου είπατε εσείς? Όταν θα πιάσει 5,5% πρωτογενές πλεώνασμα. 5,5% πρωτογενές πλεώνασμα η χώρα δεν πρέπει να πιάσει ποτέ. Θα στραγγαλίσει την οικονομία. Το 16 πόσο έπιασε? Το 16 έπιασε 4% με μη μόνιμο τρόπο. Απόδειξη αυτού, πολύ εύλογος προβληματισμός σας, ότι σήμερα που ερχόμαστε και λέμε στην κυβέρνηση, όλα αφού πιάσει 4, δώσε. Τι λέει η κυβέρνηση? Α, ξέρετε, δεν είναι με μόνιμο τρόπο. Είναι πολλά τα οποία δεν θα επαναληφθούν. Άρα δεν ξέρω αν θα πιάσω φέτος το στόχο του 1,75. Κύριε Σιμόπουλε, αυτό με βοηθά να πάω στο επόμενο κεφάλαιο, ότι η κυβέρνηση έρχεται και λέει στην συγκεκριμένη πρόταση του κ. Μητσοτάκη, δώσε φέτος από την υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος πέρσι, δώσε κάτι. Έρχεται και λέει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να δώσω, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μην πιάσω το στόχο του 1,75. Αν συνεπώς η κυβέρνηση φοβάται ότι φέτος μπορεί να μην πιάσει το 1,75, πώς υποστηρίζει ότι θα πιάσει πάνω από το 3,5% το 18, το 19, το 20 και το 21 για να αρχίσει να δίνει αντίμετρα? Όχι να δώσει όλα τα αντίμετρα. Όλα τα αντίμετρα θα είναι στο 5,5. Άρα ας μην κοροϊδεύουμε την ελληνική κοινωνία. Τα αντίμετρα απαιτούν μέτρα, τα οποία μέτρα σίγουρα θα εφαρμοστούν, θα μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Τα αντίμετρα δεν θα εφαρμοστούν. Ή ένα κομμάτι αυτών, όταν εφαρμοστεί, θα έχει ξεζουμιστεί όλη η ελληνική κοινωνία. Κάτι ακόμα. Είπαμε εμείς, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, να δώσει η κυβέρνηση από την υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016. Θα μου πείτε εύλογα, σας προλαμβάνω, γιατί ουσιαστικά σε όλα τα πάνελ που πηγαίνω ή όλοι οι συνάδελφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό λένε. Μα εσύ δεν τα ψήφισες το Δεκέμβριο, όταν τα δώσαμε. Τώρα είσαι τόσο γαλαντόμος? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το Δεκέμβριο, κ. Σιμόπουλε, δεν τα ψηφίσαμε, διότι διαφωνούσαμε στην μεθοδολογία, στο περιεχόμενο και στο χρόνο. Και μία εβδομάδα μετά δικαιωθήκαμε. Πρώτον, δικαιωθήκαμε γιατί τότε, σας θυμίζω, ότι ήρθε ο Υπουργός Οικονομικών με την εξευτελιστική επιστολή και είπε ότι αυτό που έκανα δεν θα το ξανακάνω. Εντάξει, και μάλιστα έλεγε στο τέλος διαρκή αφοσίωση στις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον, δικαιωθήκαμε ως προς το περιεχόμενο. Γιατί, κύριε Σιμόπουλε, δικαιωθήκαμε προς το περιεχόμενο? Όταν εμείς δώσαμε κοινωνικό μέρισμα το 2014 από την υπέρβαση πρωτογενούς πλεονάσματος, αργήσαμε να το δώσουμε λίγο, αλλά τι κάναμε? Πήραμε όλες τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, πήραμε τα Ε9 και βάλαμε μέσα και τους μακροχρόνια ανέργους. Άρα είδαμε ποιοι πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η κυβέρνηση πήγε και έδωσε σε όλους τους χαμηλοσταξιούχους, χωρίς να ελέγξει ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιοι πήραν μεταξύ των άλλων το μέρισμα της σημερινής κυβέρνησης? Βουλευτές. Άρα είχαμε δίκιο που διαφωνούσαμε και στο περιεχόμενο. Και τρίτον, διαφωνούσαμε και στο χρόνο. Πότε δίνεται το μέρισμα με βάση την επιστολή του κ. Τσακαλώτου? Δίνεται όταν βγουν τα αποτελέσματα μιας χρονιάς. Πότε βγαίνουνε? Απρίλιο. Τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Τώρα συνεπώς, για να πάμε στο ψητό. Τώρα, τον Απρίλιο του 2017. Βγήκαν τα αποτελέσματα που λένε ότι η χώρα έχει μια πολύ σημαντική υπέρβαση το 2016. Πού οφείλεται αυτή η πολύ μεγάλη υπέρβαση? Οφείλεται στην υπερφορολόγηση των οικοκυριών και στην εσωτερική στάση πληρωμών. Κοινώς το κράτος δεν πληρώνει πουθενά. Ερχόμαστε και λέμε εμείς. Τι λέει το τρίτο μνημόνιο που έχουμε ψηφίσει και εμείς όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι όταν έχεις υπέρβαση πρωτογενούς πλεονάσματος μια χρονιά, την επόμενη χρονιά μπορεί να πάρεις το 40% αυτού και να το μοιράσεις σε συνεννόηση μαζί μας. Σε συνεννόηση δηλαδή με τους δανειστές. Άρα καλούμε την κυβέρνηση φέτος να έρθει και να πάρει όχι το 40%, πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό, μόλις το 0,5% του ΑΕΠ, περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.
και να τα δώσει πού? Κυρίως σε μειώσεις φόρων. Ένφια, αγροτικά εφόδια, κρασί και μία δράση για τα παιδιά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε κανένα παιδί να μην βρεθεί εκτός βρεφονηπιακών σταθμών. Αυτό μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση, γιατί είναι πολύ χαμηλότερο από το 40%. Τι προϋποθέτει αυτό όμως για να υλοποιηθεί? Φέτος να πιάνεις τους στόχους. Η κυβέρνηση δεν έλεγε μέχρι πριν μια εβδομάδα ότι τους στόχους τους πιάνουμε και τους περικαλύπτουμε? Η κυβέρνηση δεν λέει ότι από του χρόνου θα πιάνουμε 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα? Άρα τώρα έχει πρόβλημα να πιάσει το 1,75%. Αν η κυβέρνηση ομολογεί, όπως απάντησε μέσα από non-paper η κυβέρνηση, ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πιάσουμε τον φετινό στόχο, άστο για το τέλος της χρονιάς, τότε αμφισβητεί πρώτον την πορεία φέτος, δεύτερον επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσμα πέρσι δεν είναι μόνιμο, άρα απαντά και στο ερώτημά σας, και τρίτον δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους προβληματισμούς στο πώς θα επιτυγχάνονται οι υψηλοί στόχοι το 18 και μετά, που είναι προϋπόθεση για να δώσει τα αντίμετρα. Ναι. Άρα η ίδια κυβέρνηση αυτό ακυρώνεται. Μιλάμε συνεπώς για μια τεράστια πολιτική εξαπάτηση και εμείς σε αυτή την πολιτική εξαπάτηση συνεργοί δεν θα γίνουμε. Ένας από τους παράγοντες του υψηλού πλεονάσματος, όπως είπατε, είναι το ότι δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει το κράτος. Αυτό γιατί δεν ζητάτε πρώτα να γίνει αυτό, να πληρώσει αυτά που. Πού τα χρωστάει καταρχήν? Αυτά δεν είναι χρήματα που θα πάνε στην πραγματική οικονομία αν τα πληρώσει η κυβέρνηση? Δεν θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη? Λοιπόν. Πού τα χρωστάει, σε ποιο τα χρωστάει? Όπως πάντα και αυτός ο προβληματισμός σας είναι εύλογος. Τι σας είπα προηγουμένως, ότι από την υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 40% μπορεί να πηγαίνει για δράσεις μειώσεων φόρων και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχει ένα 30% που μπορεί να πηγαίνει στο χρέος και ένα 30% που είναι ακριβώς για αυτό που λέτε. Για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών. Η κυβέρνηση όμως όχι μόνο δεν το κάνει αυτό, αλλά συνεχίζει να διατηρεί υψηλά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, αυτές είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξημένες σε σχέση με το 2014, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση έχει κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών, ώστε να μπορέσει να πετύχει τους εφετινούς δημοσιονομικούς στόχους. Άρα ορθώς λέτε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει και ένα κομμάτι της υπέρβασης του στόχου, πέρα και πάνω από αυτό που προτείνουμε εμείς, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και την καλούμε αυτό να το κάνει. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο. Την έχετε ξανακάνει. 13-14. Μα είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Αυτό είναι. Όταν σου περισσεύουν χρήματα, χρωστάς και φτάνει στο σημείο να σου περισσεύουν χρήματα. Δεν θα δώσει αυτά που χρωστάς πρώτα. Ουσιαστικά η επόμενη πρότασή μου, κύριε Σιμόπουλη, απαντάει στο ερώτημά σας. Την περίοδο 13-14, μέσα και από την υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος, ρίξαμε στην πραγματική οικονομία πληρώνοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραλάβαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος του 2012 ήταν 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ρίξαμε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014 και σήμερα έχουν φτάσει πάλι τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οφείλει συνεπώς η κυβέρνηση να δώσει χρήματα στην πραγματική οικονομία. Είναι βασική πηγή ενίσχυση της ρευστότητας, άρα επιστροφής οικονομίας σε θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και διατήρησης και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τώρα την άλλη εβδομάδα να ψηφιστούν τα μέτρα. Εσείς δεν θα ψηφίσετε τίποτα από μέτρα αντίμετρα, δεν αλλάζει η στάση σας. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Και αν θέλετε, εγώ σας είπα το σκεπτικό και σας είπα πώς δεν θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Αν θέλετε όμως μέσα από παραδείγματα, να σας αποδείξω και μέσα από μια διαφορετική οπτική, γιατί πάλι δεν ψηφίζουμε τα μέτρα, ως προς το περιεχόμενο των μέτρων. Των μέτρων ή των αντιμέτρων? Των μέτρων. Αν θέλετε όμως, έχω και τα αντίμετρα να σας αποδείξω ποιοι επιβαρύνονται και ποιοι όχι. Για πέστε μου. Λοιπόν, συνοπτικά. Να ξεκινήσουμε από το αφορολόγητο. Ναι. Το αφορολόγητο, καταρχήν, με βάση τα κείμενα που έχουν δει το φως δημοσιότητας, κρατώ μια επιφύλαξη, μήπως έχει αλλάξει κάτι, αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 5.682 το καινούργιο φορολόγητο. Για έναν άγαμο. Από πόσο? Από 8.636. Από 8.636 πέφτει στα 5.682. Υπενθυμίζω ότι ο νέος Υπουργός Οικονομικών πριν την πρώτη αξιολόγηση, όταν το αφορολόγητο ήταν σε 9.000, είχε πει ότι θα παραιτηθεί αν μειώνονταν στις 8.836.
Τώρα από 8.636 πέφτει στις 5.682. Ποιοι θα επιβαρυνθούν φορολογούμενοι για πρώτη φορά, κύριε Σημόπουλε? 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο. Πολλοί εκ των οποίων είναι στο νόμο φθιότητας. Για να το συνδυάσω λίγο με την εισαγωγή που κάνατε, ότι να δούμε και τις επιπτώσεις στους πολίτες στο νόμο. 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά. Συνολικά πόσοι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν? 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι από τα 8,5 εκατομμύρια που προβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Από τους 8,5 εκατομμύρια πολίτες θα επιβαρυνθούν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιοι θα επιβαρυνθούν και πόσο? Θα επιβαρυνθούν περίπου 650 ευρώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ και είναι είτε άγαμοι, είτε έγκαμοι με ένα παιδί, είτε έγκαμοι με δύο παιδιά. Αυτός είναι ο λογαριασμός, δηλαδή είναι ένας μισθός. Ένας μισθός, 650 ευρώ περίπου, είναι η ετήσια επιβάρυνση μόνο από τη μείωση των φορολογίων του. Άρα, η κυβέρνηση φορολογεί και άλλους πολίτες, χωρίς να μειώνει ταυτόχρονα φορολογικούς συντελεστές, λέει ότι εάν τυχόν επιτύχω τους στόχους, τότε θα ξεκινήσω να μειώνω κάποιους φορολογικούς συντελεστές. Άρα, επιβαρύνει τα εισοδήματα, επιβαρύνει πολίτες που δεν είχαν ποτέ πληρώσει φόρο και ταυτόχρονα επιβαρύνει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Μου λέτε εσείς τώρα, ναι, αλλά έχουμε και τα αντίμετρα. Ας πάμε τώρα στην περίπτωση που πάνε τόσο καλά τα πράγματα, που υπερκαλύπτουμε το 3,5% που δεν το θεωρώ ρεαλιστικό, που φτάνουμε στο 5,5% και η κυβέρνηση αρχίζει να εφαρμόζει κάποια αντίμετρα. Ποια αντίμετρα? Ας πούμε ότι ο εισαγωγικός συντελεστής γίνεται 20% αντί για 22% και καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από 12 μέχρι 30.000. Αυτό έχω δει στα κείμενα εγώ. Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως? Ότι μέχρι 22.000 ετήσιο εισόδημα εξακολουθεί να υπάρχει επιβάρυνση σε σχέση με το ισχύον σύστημα, άρα τα πολύ χαμηλά εισοδήματα θα εξακολουθήσουν να έχουν επιβάρυνση ακόμα και με τα αντίμετρα. Και ποιοι διευκολύνονται, ποιοι ελαφρύνονται από 100 μέχρι 600 ευρώ, όσοι έχουν εισοδήματα από εκεί και πάνω μέχρι 60.000. Άρα η κυβέρνηση μόνο με το εισοδύναμο από το σκέλος των φόρων, να πάρω αυτό το κομμάτι, τα χαμηλά εισοδήματα τα επιβαρύνει ακόμα και με τα αντίμετρα. Ακόμα και με τα αντίμετρα. Επαναλαμβάνω συνεπώς ότι χωρίς τα αντίμετρα επιβαρύνονται περίπου 6,5 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι. Για πρώτη φορά 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Έχω όλα τα στοιχεία εδώ. Πώς επιβαρύνονται? Ένα μισθό. Σε άλλους όρους, μία σύνταξη ουσιαστικά. Ακόμα και αν υλοποιηθούν τα αντίμετρα, ακόμα και αν αυτό γίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τα χαμηλά εισοδήματα επιβαρύνονται σίγουρα και υπάρχει μια μικρή ελάφρυνση στα μεσαία εισοδήματα. Την οποία ελάφρυνση, αν ήθελε η κυβέρνηση, επιλογή της είναι, θα μπορούσε να την κάνει όπως την κάναμε εμείς το 2014. Εμείς δεν είχαμε αντίμετρα, επιτυγχάναμε τους στόχους και υλοποιούσαμε μειώσεις φόρων. Πάμε στις συντάξεις. Έχω εκαθαριστικό ΙΚΑ. Και Σημόπουλε, δεν λέω τυχαία αριθμούς, έχω το εκαθαριστικό του ΙΚΑ. Με το παλαιό ποσό της σύνταξης, ένας που έπαιρνε μεικτή σύνταξη 915,99 ευρώ, με τις περικοπές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που έκαναν περικοπές συντάξεις, το τελικό παλαιό ποσό ήταν 817,98 ευρώ. Τα 916 ευρώ γίνονταν περίπου 818. Με το νέο ποσό της σύνταξης, ουσιαστικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό το ποσό έπεφτε στα 715 ευρώ. Αλλά κρατώνταν πια η προσωπική διαφορά. Πώς ήταν η προσωπική διαφορά? 103 ευρώ. Έρχονταν συνεπώς η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και έλεγε, ναι, με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης μειώνεται η σύνταξη, αλλά εγώ δεσμεύομαι και κρατάω την προσωπική διαφορά. Αυτά τα 103 ευρώ. Με τον καινούργιο νόμο, τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι εγώ θα σου περικόψω ένα τέτοιο ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 18% της κύριας σύνταξής σου. Και θα κόψω και επικουρικές μέχρι να φτάσω αυτό το ποσοστό. Σε μία σύνταξη συνεπώς που ήταν 818 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι το 18% είναι παραπάνω από τα 103 ευρώ που είναι η προσωπική διαφορά. Άρα κόβεται όλη η προσωπική διαφορά.
Δηλαδή, στο παράδειγμα της χαμηλής σύνταξης, έχω επιλέξει μια εξαιρετικά χαμηλή σύνταξη, 915,99 ευρώ, χάνει ο συνταξιούχος 103 ευρώ. Όλη την προσωπική διαφορά. Θέλετε να πάω πιο κάτω, στα 775 ευρώ, χάνει 108,8 ευρώ. Άρα, οι πιο χαμηλοί συνταξιούχοι, με τη χαμηλότερη σύνταξη, θα υποστούν τη μεγαλύτερη περικοπή, που δήθεν αυτή η κυβέρνηση αριστεράς κόπτεται περισσότερο. Να, ένα δεύτερο επιχείρημα, που γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε τα μέτρα, ούτε τα δίμετρα. Στο επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι εσείς κόψατε τις συντάξεις 11, 12 φορές, ενώ τώρα έχουν κοπεί 2-3 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές έχουν κοπεί, εσείς λέτε ότι παρά το ότι μειώθηκαν 11 φορές, μειώθηκαν λιγότερο σε ποσό από ότι τώρα, αυτό λέτε? Όχι. Εμείς λέμε ότι ουσιαστικά, αν αθροίσει κανένας τις περικοπές που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια ή την αύξηση των κρατήσεων, ναι, αυτό λέμε. Για τον κλάδο υγείας, ναι, και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Εάν προσθέσει κανένας τη σημαντική περικοπή των επικουρικών συντάξεων και αν προσθέσει και την κατάργηση ουσιαστικά για πολλούς της προσωπικής διαφοράς, ότι η περικοπή των συντάξεων τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι πολύ σημαντική και πιθανότατα σε πολλούς Έλληνες πολίτες θα είναι σημαντικότερη από τις περικοπές που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έγιναν σημαντικές περικοπές συντάξεων τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Shopping destination. Υπάρχει ένας φίλος που σε ακολουθεί κάθε στιγμή. Στο πρωινό σου ξύπνημα. Στις ώρες της δουλειάς. Στο μεσημεριανό σου τραπέζι. Στην παρέα με τους φίλους. Στην ηρεμία του βραδινού. Λαμή, ο φίλος που σε ακολουθεί από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι. Λαμή, ο φίλος σου κάθε στιγμή. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Υπεραστικό κτέλνο ομοφιότητας. Πάνω από 50 χρόνια σας ταξιδεύουμε με άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια. Ένας υπερσύγχρονος στόλος λεωφορείων ικανοποιεί κάθε ταξιδιωτική σας ανάγκη. Υπεραστικό κτέλνο ομοφιότητας και Γραφείο Γενικού Τουρισμού Θεία Κτέλ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Εχμαίας. Ο συνεταιρισμός που χτίζει το μέλλον για τον αγρότη. Με οδηγό τη μεγαλύτερη και μακρόχρονη εμπειρία, είμαστε δίπλα σας για τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων ΩΣΔΕ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Εχμαίας. Και φέτος, αυτόνομος και κυρίαρχος, προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές. Δηλώσεις ΩΣΔΕ μόνο στον Εχμαία. Τον συνεταιρισμό που μας νοιάζεται. Υπάρχει μια τσίκλα που μας κάνει περήφανος. Γιατί έχει καταγωγή. Έχει ιστορία. Δίνει άρωμα στις αναμνήσεις μας και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατηρεί την αξία της. Τσίκλα Έλμα είναι παντού. Όπου και ο εξωγήινος ήρθε με σούπερ δώρα. Διαστημικά αρώματα και τέλεια ρολόγια. Το θέλουν όλα τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Κολόνια Adelco Kids με ρολόι. Απ' τα αστέρια για αστέρια. Σπυρό. Σπύρο, είμαστε έτοιμοι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Star FM, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρωινή μας παρέα. Είναι ωραίο να νιώθω ότι μπαίνω σπίτι μου. Εδώ βρίσκω την ηρεμία μου και όλα όσα χρειάζομαι. Στο Γαλαξία. Γαλαξία στραγγιστό γιαούρτι 2x200 γραμμάρια 1,19 και 1 κιλό 2,39. Φέτα δοδόνη 6,82. Τυρί Μίλνερ 6,73. Ζυμαρικά μίσκο μείον 30%. Μέλι Φιώρα 3,99. Δημητριακά Kellogg Special K μείον 50%. Προϊόντα Johnson's Baby μείον 50%. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ήρθατε στα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις στην μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της περιφερειακής τηλεόρασης.
Χορηγεί Παπαδημητρόπουλος. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με τα οπτικά στη Λαμία. Καραφέρι ΣΕΠΕ, μέλος του δικτύου ιδιωτικών κταίων των Βυζιών. Μάρμαρα Ποντίκας. Πάνω από 40 χρόνια κοντά σας. Με ποιότητα και συνέπεια. Στην ανακύκλωση οχημάτων και στην ανακύκλωση μετάλλων. Κεφαλινάκι ΣΕΠΕ. Πάντα μπροστά. Συνεχίζουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Σταϊκούρα, πριν πάμε στα τοπικά μας θέματα εδώ της Θεότητας, εν κατακρίδη μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε για μέτρα και αντίμετρα, αυτά όπως είπαμε θα ψηφιστούν. Όπως φαίνεται, μέχρι το τέλος της θητείας η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη πίεση. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Εσείς επιμένετε ακόμη για εκλογές, αφού βλέπετε ότι όσο και αν τη ζητάτε. Δεν υπάρχει λόγος ουσιαστικά να γίνουν μέχρι το τέλος. Ούτως ή άλλως τα μέτρα θα εφαρμοστούν από την επόμενη κυβέρνηση. Είτε είστε εσείς, είτε είναι η ίδια κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, από συνήθεια, ή εν τη ρήμη του λόγου, είπατε ότι τα μέτρα θα ψηφιστούν. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι τα μέτρα θα ψηφιστούν, διότι οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν πάθει ανοσία στην ψήφιση μέτρων. Χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς ιδεολογικές συντεταγμένες. Χωρίς να πιστεύουν σε τίποτα. Σας έδειξα μόνο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από τρεις μήνες έβαζε κόκκινες γραμμές, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται. Ακούω συναδέλφους μου βουλευτές να λένε ή να ψελίζουν ότι δήθεν δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ψηφίσουν τα μέτρα, γιατί θέλουν να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στην εξουσία. Εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος της, ο κ. Μητσοτάκης, έθεσε έγκαιρα το αίτημα των εκλογών. Το αίτημα των εκλογών συνδυάζεται προφανώς με την πορεία της οικονομίας, συνδυάζεται με την αβελτηρία της κυβέρνησης και με την καθυστέρηση που φόρτωσε κόστος στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, συνοδεύεται από την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα σοβαρό, ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, κυρίως με την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά δεν αφορά μόνο την οικονομία, κύριε Σμούπτε. Αφορά όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο πεδίο της υγείας και θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με ερώτημα που θα μπορούσατε να μου κάνετε για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχει αποτύχει στο ζήτημα της παιδείας. Έχει αποτύχει στο ζήτημα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Έχει αποτύχει σε κάτι που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι κομβικό, στην ποιότητα της δημοκρατίας. Άρα, το αίτημα για εκλογές είχε τεθεί έγκαιρα και αφορούσε την αδυναμία και ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, ταυτόχρονα να εκδηλώσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί. Άρα το ζήτημα για πολιτική αλλαγή παραμένει στην επικαιρότητα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της συνεχίζει να το επαναλαμβάνει. Ωστόσο, αν οι εκλογές καθυστερήσουν κατά εσάς και πάνε στο τέλος της θητείας, δεν θα έχει φθορά και η Νέα Δημοκρατία σε όλο αυτό το διάστημα? Και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ο άλλος πάει στην κάλπη, πάει με τις τελευταίες εντυπώσεις που μπορεί να είναι κάτι που θα του δοθεί, κάτι που θα του υποσχεθεί η κυβέρνηση. Και όλο αυτό το διάστημα δεν θα έχει άλλα μέτρα να ψηφίζει, δεν θα έχει κάτι που να ακούγεται έντονα ότι έρχεται η λέλαπα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι στο τέλος του 2017 ο κάθε συμπατριώτης μας, ο κάθε πολίτης του νομού Φθιώτιδας, θα έχει στην τσέπη του λιγότερα λεφτά από ό,τι είχε στο τέλος του 2016. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Διότι το 2017 έχουν επιβληθεί νέοι φόροι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ο πολίτης που λέτε εσείς ότι πάει στην κάλπη με την εικόνα, με την τελευταία εικόνα, θα έχει στο τέλος του 2017 λιγότερο εισόδημα από ό,τι στο 2016. Όταν δεν πάμε στο 2018 και θα πρέπει να έρθει ο προϋπολογισμός της χώρας το καλοκαίρι του 2018, να δούμε και αν χρειαστεί η χώρα χρηματοδότηση τότε, ανάλογα με το αν βγει στις αγορές και ποιο κόστος θα βγει στις αγορές, θα υποστεί και άλλες περικοπές που σας έφερα χαρακτηριστικά παραδείγματα από το 19 και το 20 για το αφορολόγητο και για τις συντάξεις. Άρα, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη φέτος και τα επόμενα χρόνια με αυτή την κυβέρνηση θα φθίνει. Σας το αντιστρέφω.
Η Νέα Δημοκρατία το 2014 έχασε. Έχασε ενώ μειώναμε φόρους. Ενώ σταθεροποιήσαμε την κατάσταση στην οικονομία. Γιατί είχαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση τότε που έταζε τα πάντα στους πάντες, που κινητοδοτούσε τα κινήματα του «δεν πληρώνω», που υπόσχονταν στις άχθειες και σκίσιμο του μνημονίου με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Και που υπόσχονταν 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ παροχές για να πάρει τελικά 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει κόστος. Αρκεί να κάνουμε κάτι που το κάνουμε. Τι δηλαδή, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αργά ή γρήγορα, τι ζητάμε για πολιτική αλλαγή, να ξεδιπλώνουμε σταδιακά, σοβαρά και μεθοδικά, ένα ρεαλιστικό σχέδιο έξοδο από την κρίση. Κύριε Σημόπουλο, θέλω να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είδατε ότι μιλήσαμε με πολύ ρεαλισμό, οι παροχές και πάλι με δημοσιονομικά ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών ήταν 1,8 δις, παραλαμβάνω με ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών, όταν ο κ. Τσίπρας πρόσκοταν στη Θεσσαλονίκη 12 δις χωρίς ισοδύναμα. 1,8 δις με ισοδύναμα. Άρα, λελογισμένες παροχές, συνεχίσαμε να προβάλλουμε το σχέδιό μας για την καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που η κυβέρνηση άργησε και, από την εκτίμησή μου, δεν είναι τόσο τολμηρό όσο θα έπρεπε να είναι. Καταθέσαμε σχέδιο πριν φέρει η κυβέρνηση στον νόμο. Έχουμε καταθέσει σχέδιο για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Θα καταθέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το σχέδιό μας για την υγεία. Ξεδιπλώνουμε σταδιακά ένα κυβερνητικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Τεκμηριωμένα, ρεαλιστικά, μεθοδικά. Άρα, χτίζουμε την επόμενη μέρα για τη χώρα. Και θέλουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ως την ορθολογική πολιτική δύναμη που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Πάμε τώρα στη φτιότητα. Παρακολουθώντας τα όσα γίνονται στο νομό και τις παρεμβάσεις σας, υπάρχει ένα συμπέρασμα, ότι σε κομβικά ζητήματα είχατε προετοιμάσει το έδαφος για να δοθούν λύσεις ή να δρομολογηθούν λύσεις. Να πούμε για το Πανεπιστήμιο, να πούμε για το νοσοκομείο, να πούμε για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, σε νομικό πλαίσιο, σε θεσμικό πλαίσιο. Είναι τρία από τα ζητήματα αυτά, είναι κάτι πολύ βασικό, θυμίστε μου κι εσείς. Και με κάθε ευκαιρία υπενθυμίζετε τις λύσεις που προτείνατε, τις χρηματοδοτήσεις που είχατε εξασφαλίσει και πολλές από αυτές ήδη έχουν χαθεί ή δεν βαδίζουν στο δρόμο που τις είχατε βάλει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, ποιες είναι οι επιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στη φτιότητα? Κύριε Σπούπουλε, είμαι της άποψης και της αρχής ότι πριν ασκήσεις κριτική πρέπει να κάνεις αυτοκριτική. Και στα τρία πεδία τα οποία μου θίξατε, θα μπορούσα να σας προσθέσω και άλλα, τον αθλητισμό, τις εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και στα τρία πεδία τα οποία μου θίξατε, και στα τρία οι λύσεις τις οποίες προωθήσαμε δεν θα έλυναν τα προβλήματα. Τα προβλήματα ήταν πολλά, μεγάλα, και προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο μπορούσαμε τις βέλτιστες λύσεις. Άρα για όλα τα προβλήματα δεν φταίει η σημερινή κυβέρνηση, προϋπήρχαν. Αλλά η σημερινή κυβέρνηση δείχνει πρωτοφανή αδυναμία να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα και κυρίως αδιαφορία απέναντι σε όλα τα προβλήματα. Τρία θέματα μου θίξατε. Ξεκινάω από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας το πρόβλημα είναι χρόνιο. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε εγκίνια Πανελλήνιας Έκθεση Λαμίας και έχουμε επαναλάβει ότι θα πρέπει η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας να αξιοποιηθεί περισσότερο, να είναι ένα αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή, για τον ομό, για την περιφέρεια. Και δεν είχαν γίνει ουσιαστικά πράγματα. Το 2014 για πρώτη φορά φτιάξαμε ένα θεσμικό πλαίσιο που χαιρετίστηκε από την τοπική κοινωνία. Θυμάμαι τότε ότι ο Δήμαρχος Λαμιαίων και μια σειρά από επιφανείς πολίτες του νομού που έχουν θεσμικό ρόλο, από του βήματος των εγγενείων, εξήραν την πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης να αναβαθμίσει τον θεσμό της έκθεσης, να δώσει την δυνατότητα η Έκθεση Λαμίας να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες, άλλες δραστηριότητες που θα την έφεραν να κάνει συνέργειες ακόμα και με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί να πηγαίνει κάποιος στη Λάρισα και να μην το κάνουμε εμείς αυτό εδώ στη Λαμία? Από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα, παντελής αδιαφορία. Ποτέ δεν ήμουν αντίθετος και δεν είμαι αντίθετος σε οποιονδήποτε κρίνει ότι πρέπει να αξιολογήσει τα πεπραγμένα προηγούμενων διοικήσεων. Να ελέγξει τα πάντα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια και δεν πρέπει να λειτουργήσει ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι σημαντικό για τον νομό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακολουθεί και το Ράλι Ακρόπολης. Είναι έτοιμες οι δομές για να υποδεχθούν ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο είναι σημαντικό για την περιφέρειά μας. Άρα, επί δύο χρόνια, πότε δεν είχαμε διοικήσεις, πότε μετά από σύσκεψη που είχε γίνει εδώ στην περιφέρεια, πήγε η περιφέρεια με αίτημα που αφορούσε και συμπίκνωνε τις σκέψεις των τοπικών παραγόντων για να αξιοποιηθεί καλύτερα η έκθεση από την περιφέρεια, τον Δήμο και άλλους φορείς. Κάθετη άρνηση από την κυβέρνηση. Εάν η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να διακρατήσει το περιουσιακό στοιχείο, οφείλει να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία με βάση αυτά που αποφασίστηκαν το 2014 και υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, ένα θεσμικό πλαίσιο που χαιρετίστηκε από την τοπική κοινωνία. Δεύτερο. Φεύγετε από την έκθεση. Πριν φύγετε από την έκθεση, τι σημαίνει. Πάω που πάτε εσείς. Ναι, ναι. Συμπληρωματικά, τι θα σημαίνει για τον τόπο μας και για το θεσμό αν αυτή τη χρονιά δεν διοργανωθεί η 51η περίοδος που έχει σειρά. Νομίζω ότι θα είναι ένα κόστος για το κύρος της έκθεσης και ουσιαστικά αυτό το κόστος θα βαραίνει αποκλειστικά τη σημερινή κυβέρνηση. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Πανεπιστήμιο. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους που αφορά ένα μακρύ παρελθόν, δεν καταφέραμε ως νομός, ως περιοχή, να κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος. Τότε, παρά την κριτική που ασκήθηκε και την προσωπική επίθεση που μου έγινε κυρίως εκτός νομού, από όμορους νομούς, καταφέραμε ως κυβέρνηση να δημιουργήσουμε μια σοβαρή σχολή θετικών επιστημών στη Λαμία. Υπενθυμίζω ότι το ένα τμήμα έγιναν δύο τμήματα, έγινε σχολή, ξεκίνησαν να λειτουργούν μεταπτυχιακά παιδιά και ρωτήστε πόσα παιδιά στο νομό Φθιώτιδας κάνουν μεταπτυχιακό στη Λαμία ενώ έπρεπε να τρέξουν σε άλλους νομούς ή σε άλλες περιοχές. Σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, με υψηλό κόστος μετακίνησης, πολλά παιδιά με όρεξη να μάθουν περισσότερα κάνουν μεταπτυχιακό εδώ στο Πανεπιστήμιο. Άρα δημιουργήσαμε δομές σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα δύο τμήματα, την σχολή, το μεταπτυχιακό, τα διδακτορικά, μέλη ΔΕΠ και πάρα πολλούς φοιτητές. Πάρα πολλούς φοιτητές, διπλάσιος αριθμός από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Για να μπορέσεις να κρατήσεις όμως μια τέτοια σχολή και κυρίως να την μεγαλώσεις, χρειάζονται υποδομές. Έστω και αν είναι Θεσσαλικού Πανεπιστημίου και όχι Πανεπιστημίου Στερεάς. Συμφωνώ, έκανα την αυτοκριτική στο παρελθόν. Πολύ ευχαρίστως να δημιουργήσουμε τις δομές για να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο στη Στερεά Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε τη σχολή η οποία έχει εξαιρετική δυναμική. Έχει εξαιρετική δυναμική και να σου πω κάτι. Εκ του αποτελέσματος σήμερα η σχολή λειτουργεί καλύτερα από ό,τι λειτουργούσε το πανεπιστήμιο. Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Πότε ήταν καλύτερα και εσύ σήμερα ή τότε. Τότε είχαμε έναν τίτλο χωρίς ουσία. Τώρα έχουμε ουσία, ναι, δυστυχώς δεν έχουμε τον τίτλο. Τι πρέπει να κάνουμε συνεπώς, πρέπει να δημιουργήσουμε και υποδομές. Ξεκινήσαμε συνεπώς το 2013 και θέλω για πολλωστή φορά δημόσια να ευχαριστήσω συμπατριώτες μας, οι οποίοι βοήθησαν σε αυτό το έργο, μεταξύ των οποίων και ο τότε πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, νυν βουλευτής, ο κ. Καναναστάσης, που του ζητήθηκε από εμένα, από την τότε κυβέρνηση, να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία, τις γνώσεις και κυρίως τον θεσμικό ρόλο που είχε, στο πού και πώς θα μπορούσε να γίνουν καινούργιες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Βρέθηκε ένας χώρος. Βρέθηκε ένας χώρος στην πρώην ΠΑΒΗ. Μπήκαμε σε μια διαδικασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσουμε στην εκαθάριση του χώρου, έτσι ώστε να αρχίσουν να γίνονται υποδομές σταδιακά. Αν χτίζονται υποδομές, αυτομάτως δυσκολεύει στην οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη για τον τόπο στο μέλλον. Εξασφαλίστηκε ένα χρηματικό ποσό, λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο, προκειμένου να εκαθαριστεί ο χώρος. Τόσο ζητούσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αυτή την ενέργεια. Και θέλω να σας πω ότι αυτό που έγινε το 2014, προς τιμήν του, ο κ. Τσακαλώτος το κράτησε στον προϋπολογισμό μέχρι και το τέλος του 2015. Υπήρχε το κονδύλι. Έκανε κανένας τίποτα μεταγενέστερα. Ουδής ασχολήθηκε από την κυβέρνηση με αυτό το θέμα. Ουδής. Με αποτέλεσμα. Από τοπικούς παράγοντες έπρεπε να ενεργήσει κανείς. Προφανώς θα έπρεπε όλοι να ενεργήσουν με μικρότερο ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Δεν ήρθα εδώ για να βάλω ποσοστά ευθύνης,
Αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει να αθώσουμε δυνάμεις. Ναι, αλλά για να μην αφήνετε να εννοηθεί ότι φταίνε μόνο, θα είναι μόνο η κυβέρνηση ή οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αυτό. Το μεγαλύτερο μερίδιο όμως ευθύνης το έχει σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές, διότι πολύ απλά ήταν ζήτημα των δύο υπουργείων ώστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι σήμερα? Να βρισκόμαστε μπροστά σε εμβαλωματικές λύσεις, σε λύσεις οι οποίες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, προκειμένου για κάποια χρόνια να ενισχύσουμε, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το δυναμικό και τον δυναμισμό που έχει το Πανεπιστήμιο. Γιατί κάθε χρόνο, σας είπα και πάλι, μπαίνει διπλάσιος αριθμός φοιτητών από ό,τι έμπαινε στο παρελθόν. Και μάλιστα με πάρα πολύ καλά βιογραφικά να χτίζονται σιγά-σιγά. Άρα και εδώ η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Και τρίτο πεδίο. Το νοσοκομείο. Η υγεία και το νοσοκομείο. Επίσης το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε ισχυρίζομαι ότι στο τέλος του 2014 λύθηκαν τα θέματα. Είχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμίας. Ισχυρίζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του 2014 δόθηκε η δυνατότητα στο νομό να αποκτήσει ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που οι ίδιες οι κλινικές του νοσοκομείου μου ζήτησαν, εκτός προϋπολογισμού, κύριε Σημόπουλε, και έγινε και ένας καινούριος οργανισμός που αύξανε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σημαντικά τον αριθμό των κλινών, άρα και του προσωπικού που θα υπηρετεί στο νοσοκομείο Λαμίας. Ξεκινάω από το δεύτερο που είναι το πιο εύκολο. Μεταγενέστερα, είδαμε ότι δημιουργήθηκαν θέματα σε ό,τι αφορά το προσωπικό στο νοσοκομείο. Παιδιατρική, για παράδειγμα, κλινική. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν, αλλά προσπαθούσαμε να τα λύνουμε. Ήρθε η κυβέρνηση. Ξέρετε πού στηρίχθηκε για να ενδυναμώσει την παιδιατρική? Στον οργανισμό του 2014. Ευτυχώς δηλαδή που υπήρχε ο οργανισμός και προέβλεπε συγκεκριμένες θέσεις νέες παιδιάτρων για να καλυφθεί το πρόβλημα όπως καλύφθηκε ή όπως προσπάθησε να το καλύψει στην παιδιατρική. Κατά αντιστοιχεία θα μπορούσα να σας φέρω παραδείγματα και για άλλες κλινικές. Πάω όμως στον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Περίπου 650.000 ευρώ εκτός προϋπολογισμού οι προτεραιότητες που έθεσαν οι ίδιες οι κλινικές και η τότε διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Πότε τα έθεσαν αυτά? 12 Σεπτεμβρίου του 2014. Έχω εδώ και Σημόπουλε όλο το υποστηρικτικό υλικό. Και το έχω γιατί σήμερα. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Σήμερα το πρωί αναγκάστηκα να κάνω μία δήλωση και θα σας εξηγήσω γιατί. Σε μισό λεπτό νομίζω θα έχω ολοκληρώσει όμως. 12 Σεπτεμβρίου του 2016 δέχομαι ένα αίτημα ως Υπουργείο Οικονομικών, όπως και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έλεγε ότι ο μηχανισμός του παλιού αξονικού είναι τέτοιος που ό,τι συντήρηση και να κάνουμε, θα βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς προβλήματα. Θέλουμε συνεπώς έναν καινούργιο αξονικό, 16 τομών, κόστους με ΦΠΑ 250.000 ευρώ. Αυτό είναι που μου έθεσαν οι ίδιες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου Λαμίας τότε. Έρχεται τότε η κυβέρνηση και βγάζει αυτό το κονδύλι. Σε ένα μήνα έβγαλε το κονδύλι. Τέλος Νοεμβρίου υπήρχαν τα χρήματα στο νοσοκομείο Λαμίας. Αλλάζει η κυβέρνηση. Έρχεται καινούργια κυβέρνηση. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια, κύριε Σημόπουλε. Και καινούργιος αξονικός δεν υπάρχει. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν υπάρχει καινούργιος αξονικός. Είναι ότι δεν απαντάει κανένας για αυτό το θέμα σε ερώτηση κοινοβουλευτική ή σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικές οποίες θέτω. Έχω εδώ μια σειρά από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Έθεσα 16 φορές το θέμα. Τελικά, πράγματι, ήρθε και ο Σπολάκης 12 Σεπτεμβρίου του 2016. Και μου απάντησε. Και τι μου απάντησε? Εντός εισαγωγικών, δεν θα χαθούν τα λεφτά. Ο αξονικός θαμογράφος είναι αναγκαίος για το νοσοκομείο. Θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί 12 Σεπτεμβρίου του 2016 και μην ανησυχείτε, ακριβώς έτσι, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα οποία στείλατε τότε ως υπουργός στο νοσοκομείο Λαμίας. Μεταγενέστερα. Αυτά που στείλατε στον τόπο σας δηλαδή. Μεταγενέστερα. Έχω θέσει επανειλημμένως το θέμα αυτό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Καμία απάντηση. Το έθεσα το Μάρτιο, καμία απάντηση. Το έδωσα τον Απρίλιο, καμία απάντηση. Τι έπρεπε να κάνω? Έστειλα επιστολή στον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Πότε? 19 Τετάρτου του 2017. Και του λέω, κύριε διοικητά, σας το λέω πολύ έτσι απλά, ρωτάω την κυβέρνηση τι έχει γίνει, δεν μου απαντάει κανένας. Παρακαλώ, ενημερώστε με τι ενέργειες έχουν γίνει για τον αξονικό τον καινούριο, αλλά και γενικότερα για όλο τον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί δεν θέλω να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα χρήματα που ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι σήμερα απάντηση δεν πήρα. Και αναγκάστηκα σήμερα να δημοσιοποιήσω, να κοινοποιήσω αυτή την επιστολή που έστειλα προσωπικά στο
στον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Αυτή η διαφορία σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, για να το μαζέψω λίγο τώρα, είναι πρωτοφανής για τον νομό. Εγώ συνεπώς έχω την καλύτερη διάθεση. Προχθές, για παράδειγμα, πήγαμε με την Ένωση των Αστυνομικών εδώ μαζί με άλλους βουλευτές να συμβάλλουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Έχω την καλύτερη διάθεση. Όχι με αντιπολιτευτικό μένος όπως κάναν κάποιοι στο παρελθόν, αλλά με διάθεση συνεργασίας να βοηθήσω. Να αξιοποιηθούν οι πόροι που εμείς είχαμε φέρει στο νομό κατά τον βέλτιστο τρόπο σήμερα και αν μπορέσουν οι βουλευτές του νομού, αν μπορέσει η σημερινή κυβέρνηση να προσθέσει πόρους στο νομό, θα τους χαιρετήσω. Αλλά εγώ εδώ δεν βλέπω να προσθέτονται πόροι, βλέπω να αφαιρούνται πόροι και να μην αξιοποιούνται πόροι του παρελθόντος. Ωραία, κρίνοντας, και είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις της εκπομπής, μετά το 90 λεπτό, και αφού αναφερθήκατε στις αθλητικές υποδομές, νομίζω αυτές που χρειάζονται τώρα είναι για να υποδεχτούν τον ΠΑΣ Λαμίας στην Super League. Σωστά, τις έχουμε, θα τις έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τη σημασία αυτού για τον νομό Φθιώτιδας και για τη Λαμία. Είμαστε ένας νομός και μια πόλη που επί χρόνια προσπαθούσε να ανέβει κατηγορίες, να ανέβει στην αλφαεθνική. Είναι στη Super League. Στο ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό η δίψα των πολιτών του νομού. Το τελευταίο περιστατικό με την συμμετοχή τον Όφι. Με τον Όφι τόσο πολλών πολιτών, αλλά κυρίως η αγωνία και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονταν. Και να σας πω κάτι, επειδή μου άρεσε και το ποδόσφαιρο εκτός άλλων αθλημάτων, θέλω να σας πω ότι έχω πάει και σε δύο εκτός έδρας μάτς. Η δίψα των πολιτών του νομού, ακόμα και αυτών που δεν μένουν στη Λαμία, που μένουν στην Αθήνα, και η αγάπη τους για την ποδοσφαιρική ομάδα της Λαμίας, και όχι μόνο για την ποδοσφαιρική ομάδα. Πρόσφατα υπήρχαν και μπαράζ σε μια άλλη ομάδα, στο γυναικείο βόλι, στην Λάρισα. Και πήγα να δω ένα μάτς. Ξέρετε πόσοι Λαμιώτες πήγανε? Καμία άλλη πόλη δεν είχε τόσο κόσμο. Άρα αυτό δείχνει την δίψα των πολιτών για τον αθλητισμό, συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο που μου θίξατε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι φορείς θα συμβάλλουν έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις, πλήρης φάκελος, αδειοδότησης, έτσι ώστε η Λαμία να παίξει του χρόνου στα μεγάλα σαλόνια εδώ στη Λαμία. Σε ό,τι με αφορά, εάν μου ζητηθεί, όπου μου ζητηθεί να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση, έχω την καλύτερη διάθεση. Έκρινα κατά το παρελθόν ότι έπρεπε να βοηθήσω στο θέμα του στεγάστου του γηπέδου Λαμίας. Τότε μου ζητήθηκε από τον νυν Δήμαρχο Λαμιαίων, επειδή δεν μπορούσε να γίνει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΤΕΗ, Δήμου και Περιφέρειας για να λειτουργήσει η πισίνα στο ΤΕΗ, αυτό δεν είναι κυβερνητική ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό είναι ευθύνη των τοπικών παραγόντων, εάν μπορούν να κάνουν μια σύμβαση. Δεν μπορούσε να γίνει αυτή η σύμβαση. Μου ζήτησε ευλόγως και δικαίως να μην χαθούν αυτοί οι πόροι. Και πήγαν στο στέγαστρο. Να μην χαθούν αυτοί οι πόροι και να αυξηθεί, αν γίνεται, ο προϋπολογισμός για την Καμαρίτσα. Το θεωρώ και αυτό σημαντικό, ναι, γιατί πρόσφατα με επισκέφθηκαν και αθλητές του Στίβου. Έγιναν και τα δύο. Και προς τιμήν του, ο νυν δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτό στα τέλη του 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκτοτε, δυστυχώς, άλλαξε η κυβέρνηση. Η βούληση της σημερινής κυβέρνησης και των σημερινών παραγόντων είναι να μην φανεί ότι κάτι γίνεται με πόρους που εξασφάλισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και 170.000 ευρώ που υπήρχαν συγκεκριμένα για το στέγαστρο χάθηκαν ή μεταφέρθηκαν κάπου αλλού. Το αποτέλεσμα, δυστυχώς, το κόστος για τον Δήμο Λαμιών ή για όποιον άλλο συμβάλλει θα είναι πολύ ψηλότερο. Θα έχει γλιτώσει ο τόπος μας 170.000, θα είχαν μπει κρατικοί πόροι 170.000 που δεν μπήκανε. Και σε ό,τι αφορά την Καμαρίτσα, ό,τι ποσό έχει εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του 2014, σχεδόν το ίδιο παραμένει σήμερα. 2,5 χρόνια παρά τις δεσμεύσεις πολλών παραγόντων. Του Γενικού Γραμματέα που είχε επισκεφθεί τη Λαμία πριν από περίπου ένα χρόνο και τοπικών παραγόντων, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες αναγκαίες εκταμιεύσεις ώστε να προχωρήσει και αυτό το έργο που είναι κρίσιμο για άλλες πτυχές του αθλητισμού. Άρα και σε αυτό το κομμάτι, μέχρι τώρα και χάθηκαν πόροι και δεν έχει προσθεθεί από την παρούσα κυβέρνηση ούτε ένα ευρώ. Άρα λοιπόν χάθηκαν τα λεφτά για το γήπεδο, χάθηκαν τα λεφτά για το πανεπιστήμιο, αγνοούνται αυτά για το νοσοκομείο, δεν υπάρχει απάντηση, αν ακόμα διαθέσιμο το κονδύλι αυτό για το νοσοκομείο. Περιμένουν τις απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, 11.000 προσλήψεις στην υγεία εξήγηλε ο κ. Πολάκης χτες ή προχτές νομίζω.
είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις στην υγεία. Ναι. Και το 2014, όταν είχαμε την αναλογία 1:1. Τώρα υπάρχει αυτή η αναλογία. Υπάρχει αναλογία και θα υπάρχει και στη συμφωνία. Εκτιμώ ότι η συμφωνία θα είναι ένας προς τρεις. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Πού θα γίνουν οι προσλήψεις? Εγώ εύχομαι να γίνουν στο πεδίο της υγείας και στον τομέα της υγείας. Και εύχομαι και χαιρετίζω την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ενισχύσει, αν είναι, και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Όπως είπα προηγουμένως, η κυβέρνηση προσπαθεί και έχουν βγει συγκεκριμένες αποφάσεις για να στελεχώσει, επανδώσει καλύτερα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για παράδειγμα στην παιδιατρική. Βγάζοντας συγκεκριμένες αποφάσεις που στηρίζονταν στον προηγούμενο οργανισμό. Yeah. Το χαιρετίζω. Πιστεύω ότι η υγεία χρειάζεται προσλήψεις, αλλά δεν χρειάζεται σοου. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε, ενημερωτική, κατατοπιστική. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και τα τοπικά μας θέματα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Είμαι στη διάθεσή σας, αρκεί να είμαι χρήσιμο στο δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Shopping destination. Αρχέτυπο.